Από το 2019 που ξεκίνησε αυτή η δημοτική περίοδος, είχαμε ένα όραμα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο, δουλέψαμε σκληρά και σε χρονικές προτεραιότητες βάλαμε τα μεγάλα έργα του τόπου μας. Τα μεγάλα έργα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πνοή στη Λαμία, στην πόλη μας και να τη βάλουν στο χάρτη όλων των εξελίξεων. Έτσι, το πιο τρανό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, ενώσαμε δυνάμεις με το Επιμελητήριο την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας και το Νέο Φορέα και σήμερα μιλάμε για έναρξη εργασιών ενός έργου 48 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στα χρονικά όρια της περιοχής μας για τη Λαμία. Με τον ίδιο τρόπο ξεκινάμε και ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει ιστορική αξία και συνδέει την οικονομία με την ιστορία της πόλης μας και είναι η Δημοτική Αγορά. Γι' αυτό επιλέξαμε, εδώ που χτυπά η καρδιά της επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο της Φθιώτιδας, επιλέξαμε τον ίδιο τρόπο να ενώσουμε δυνάμεις, όλους τους φορείς, να ακούσουμε τους φορείς, αλλά να ακούσουμε και τους δημότες, για να προχωρήσουμε σε μια πρόταση η οποία θα είναι υλοποιήσιμη, ενώνοντας, όπως είπα, δυνάμεις, για να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο το οποίο θα υποβάλουμε για χρηματοδότηση, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο Δημοτική Αγορά, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου αυτού. Σας θυμίζω ότι η Δημοτική Αγορά έχει μια ιστορία. Η ιστορία της είναι ότι δημιουργήθηκε το 1937, ξεκίνησε να λειτουργεί αμέσως τον επόμενο χρόνο, λειτουργήσε για 70 περίπου χρόνια, φτάσαμε το 2001, οπότε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γκρεμίστηκε και έμεινε ένας χώρος ο οποίος σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Σήμερα ήρθε η ώρα να δούμε το κεφάλαιο αυτό της πόλης, να δημιουργήσουμε ένα πολυχώρο γαστρονομίας και πολιτισμού, όμως με σύγχρονες συνθήκες, να δημιουργήσουμε μια δημοτική αγορά, όπως ακριβώς είναι σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπως ακριβώς είναι σε πρωτεύουσες ευρωπαϊκών πόλεων που είναι ακριβώς τα πρότυπα για εμάς. Γι' αυτό καλέσαμε εδώ σήμερα τους φορείς να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας σαν πρώτη ανάγνωση. Στη συνέχεια το σχέδιο αυτό θα βγει σε διαβούλευση, γιατί θέλουμε, όπως και στο έργο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, ο κάθε ένας πολίτης να έχει άποψη. Γιατί, είπα, η Δημοτική Αγορά συνδέει την ιστορία με την οικονομία, όμως υπάρχει και ένα κομβικό σημείο στο οποίο βρίσκεται, που έχει να κάνει με τη λειτουργία της ίδιας της πόλης. Είναι μέσα στον αστικό ιστό, στην οδό Όθωνος και Αγίου Νικολάου, και η δημιουργία της Δημοτικής Αγοράς και οι λειτουργίες που θα επιτελεί έχουν συνάφεια με την ίδια τη λειτουργία της πόλης. Γι' αυτό ο καθένας δημότης πρέπει να έχει άποψη πριν καταλήξουμε στο τελικό σχέδιο για να δρομολογηθούν οι επόμενες εξελίξεις. Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα σήμερα. Σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο σχέδιο. Από εδώ και πέρα ανοίγει ένας διάλογος για να καταλήξουμε πάλι στο τελικό σχέδιο, ενώνοντας δυνάμεις με το Επιμελητήριο και όλους τους φορείς, Εμπορικό Σύλλογο, Ένωση Ξενοδόχων. Φυσικά το ΤΕΕ έχει τον πρώτο λόγο, γιατί είναι ο συνεργάτης μας και ο σύμβουλός μας και τα μέλη του ΤΕΕ. Το Οικονομικό Επιμελητήριο και όλοι οι φορείς έχουν άποψη, να μην παραλείψω κάποιον, σε ένα έργο το οποίο, επαναλαμβάνω, θα δώσει μια άλλη πνοή στην πόλη μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, τον Θανάση τον Κυρίτση, για τη συνεργασία και τη φιλοξενία στον χώρο, γιατί είπα ότι είναι συμβολική σήμερα η παρουσίαση στον χώρο αυτόν, που η οικονομία της πόλης εδώ ακριβώς χτυπά στην καρδιά του Επιμελητηρίου. Και εμείς έχουμε την άποψη, σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δήμος, ότι για να υπάρχει ισχυρός Δήμος, για να υπάρχει ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή οικονομία. Και η ισχυρή οικονομία είναι το μέλλον της πόλης μας. Καλημέρα και από μένα. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Δήμαρχο και όλους τους εκπροσώπους των φορέων, παραγωγικών φορέων, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σήμερα εδώ. Όντως μια μεγάλη, μια σημαντική στιγμή επίσης για την Λαμία και για τη συνέχιση της καλής συνεργασίας την οποία έχουμε και με τον Δήμο αλλά και με την Περιφέρεια αλλά και με όλους τους φορείς. Ως Επιμελητήριο πάντα επιδιώκουμε και θα επιδιώκουμε τις ευρύτερες συνέργειες και συνεργασίες ώστε να επιτευχθούν τα μεγάλα και σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στον τόπο μας. Διότι αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες και συνέργειες και συνεργασίες και συνεννοήσεις, δεν μπορούν αυτά να επιτευχθούν. Νομίζω ότι η δημοτική αγορά, η ηλιακή δημοτική αγορά, την οποία όλοι μας γνωρίζαμε και γνωρίζουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο
θα διαδραματίσει σημαντικές εξελίξεις και όσον αφορά την αγορά την ίδια, αλλά και όσον αφορά τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Το Επιμελητήριο Θεότητα, σεβόμενη και την ιστορία της αγοράς, αλλά και τον κόπο των παραγωγών, έχει πολλάκες συναντηθεί και με τους παραγωγούς και με τους εμπόρους, τους ενδυνάμει εμπόρους της αγοράς, διότι είναι και μέλη μας. Η στήριξη στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να γνωρίζετε ότι από το Επιμελητήριο είναι σημαντικής, έτσι, πρωτεύουσας σημασίας για μας στην ατζέντα μας, και ίσως να γνωρίζετε ότι η βούληση του Επιμελητήριου Ευθεότητας αλλά και όλη τη επιμελητηριακή κοινότητα είναι η δημιουργία αγροτικών τμήματων στα επιμελητήρια. Είναι μια βούληση και μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και με αυτή την νέα διοίκηση, την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο είναι και αυτό η επιθυμία του να δημιουργηθεί ένα αγροτικό τμήμα, διότι η στήριξη στον πρωτογενή τομέα είναι ζωτική σημασία και για τη Φθιότητα, γιατί είμαστε κατά κύριο λόγο ένας αγροτικός νομός. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για αυτή την παρουσία. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, αφού παρουσιαστεί και το εν λόγω σχέδιο και εμείς σαν φορέας, αλλά και συνεργασία και με τους άλλους επαγγελματικούς φορείς, θα καταθέσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας επί του σχεδίου αυτού. Και νομίζω ότι θα έχει μια ευτυχή κατάληξη, γιατί όπως είπα, η δημοτική αγορά είναι ένα κύτταρο μέσα στην πόλη, πολύ σημαντικό, το οποίο η δυναμική του, η ζωή την οποία μπορεί να δώσει και να προσδώσει με σύγχρονες, έτσι, με μια σύγχρονη ματιά και μια σύγχρονη προσέγγιση, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πόλη μας αλλά και για τους ανθρώπους που επιχειρούν γύρω από αυτό.